Κύριε Αναγνωστόπουλε, αυτό που ζητάτε βασικά, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που παλεύει για το μεροκάματο, έτσι, ήρθατε από την Αθήνα πριν λίγα χρόνια εδώ για να συνεχίσετε τη ζωή σας. Και θα συνεχίσω να παλεύω. Εννοείται. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε, αυτή είναι και η αποστολή μας σαν άνθρωπο. Αυτό που ζητώ είναι την ελάχιστη βοήθεια που μπορεί ο καθένας, μόνο και μόνο για να μπορέσω να εξασφαλίσω τη στέγη μου όπως ήταν πριν. Δηλαδή, αυτό που ζητώ είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που είχαν πριν. Να κλείσω το σπίτι μου, να μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου όπως ήμουν πριν και να συνεχίσω να αγωνίζομαι όπως και όλος ο κόσμος πλέον. Μπορεί τα μάτια να βουρκώνουν καθώς οι μνήμες της παρολίγων τραγωδίας είναι ακόμα ζωντανές, όμως δηλώνει αισιόδοξος και δυνατός, αλλά και τυχερός μέσα στην ατυχία του. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και η οικογένειά του περνούν αυτή τη στιγμή το δικό τους Γολγοθά. Το σπίτι του στο Λατζόι του Πύργου έγινε μέσα σε λίγη ώρα παρανάλωμα του πυρός, όταν το περασμένο Σάββατο μέσα στη νύχτα ξέσπασε φωτιά και απείλησε τα τρία μικρά του παιδιά και την μητέρα της συζύγου του. Η αστραπιαία ανταπόκριση συγγενών και κατοίκων του χωριού απέτρεψε τα χειρότερα, καταφέρνοντας να βγάλουν από το καιόμενο σπίτι τα μέλη της οικογένειας. Ο Γιώργος Ντόκος περιγράφει με δάκρυα στα μάτια τις στιγμές αγωνίας που έζησε στην προσπάθειά του να σώσει τα παιδιά, με κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, καθώς οι γονείς έλειπαν από το σπίτι. Λίγα δευτερόλεπτα αφού τα έβγαλε σώα, η στέγη κατέρευσε. Να μεταφέρω την ευγνωμοσύνη μου στον άνθρωπο που είναι και κουμπάρος μου, θα βαφτίσει το μωρό μου, ο οποίος ήταν ο Γιώργος, αυτόν που βρήκα στο τηλέφωνο και είναι ο πρώτος που ήρθε στο σπίτι και κατάφερε να βγάλει τα παιδιά μου στο παραένα και την πεθερά μου μέσα από τις φωτιές. Θα ήθελα πραγματικά να πω ότι του χρωστάω ό,τι πιο πολύτιμο έχω στη ζωή μου. Ο καπνός ήταν υπερβολικός, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Ήταν το κοριτσάκι το μεγάλο έξω και δεν μιλούσε. Της λέω πού είναι τα παιδιά, τα μικρά, δεν μου μιλούσε. Μου έκανε το χεράκι της δεξιά, είναι μπήκα μέσα. Άκουσα τον Παναγιωτάκη, λέει την μπέμπα, την μπέμπα. Και δύο-τρεις φορές να μπούμε να βγάλουμε τα παιδιά. Κάποια στιγμή βρήκα τον Παναγιώτη, τον έβρισα στην αγκαλιά μου. Μπήκα μέσα, είχε πολύ κάπνα. Και όπως βγήκα έξω να αφήσω το παιδί για να μπω να βρω το άλλο, έπεσε στα πόδια μου και το πήρα και βγήκα έξω. Ήταν σωτήριο το γεγονός ότι μπορέσατε να έρθετε εκείνη την ώρα. Ένα λεπτό αν καθυστερούσαμε είχαν τελειώσει όλοι και οι τέσσερις. Η επόμενη μέρα βρίσκει την οικογένεια του Γιώργου Αναγνωστόπουλου άστεγη και μη έχοντας τίποτα πια από το βιός τους. Έχουν όμως δίπλα τους ανθρώπους. Ο πρόεδρος, φορείς και κάτοικοι του χωριού στηρίζουν με ό,τι μέσο διαθέτουν την ανήμπορη οικογένεια που προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από το σοκ που προκάλεσε το γεγονός στην ζωή και την καθημερινότητά τους. Ο πατέρας της οικογένειας ευχαριστεί το Θεό που είναι ζωντανά τα παιδιά του και η ηλικιωμένη πεθερά και το μόνο που ζητά είναι η ελάχιστη προσφορά από όποιον μπορεί να βοηθήσει ώστε να ξαναστεί στο σπιτικό του. Καταρχήν ευχαριστώ το Θεό που δεν έχουμε απώλεια σε θύματα, τα παιδάκια μου είναι καλά, η πεθερά μου είναι καλά, μας βοήθησε ο Θεός και όλα πήγαν καλά. Βέβαια ο χώρος μας πλέον όπως βλέπετε έχει καταστραφεί όλος καιρός. Εντάξει, θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, όλα τα υπόλοιπα θα τα αποκαταστήσουμε. Όπως βλέπετε και πίσω μου, αυτοί οι άνθρωποι είναι από το χωριό μου, έχουν έρθει όλοι να βοηθήσουν. Δεν το συζητώ. Ο πρόεδρος του χωριού μου, ο κ. Μπαρτζάκος, και τον ευχαριστώ πολύ. Όλος ο κόσμος έχει ενδιαφερθεί. Η αρρωγή είναι μεγάλη του κόσμου. Αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, όλοι οι άνθρωποι από το εστέρημά τους μας δίνουν, έχουμε καλύψει τα πρώτα μας προβλήματα που έχουμε, ακόμα και στην. Για την ετοιμασία των παιδιών μου, γιατί όπως το αντιλαμβάνεστε εδώ δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή η περιουσία μας πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουμε οδοντόβουρτσα να πίνουμε τα δόντια μας. Τα πρώτα έχουν αποκατασταθεί και συνεχίζουν και έρχονται πράγματα. Από εκεί και πέρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω να κλείσω το σπίτι μου, να συνεχίσει η ζωή των παιδιών μου όπως ήταν. Αυτό μου λένε και οι ειδικοί από το χαμόγελο του παιδιού. Πρέπει τα παιδιά, επειδή βίωσαν όλη αυτή την εμπειρία. Να μην αλλάξει η καθημερινότητά τους. Δηλαδή, το συντομότερο δυνατόν να συνεχίσουν στους ρυθμούς τους, να ξαναπάνε στα σχολεία τους. Η Ειρήνη μου που είναι τρίτη δημοτικού, ο Παναγιώτης που είναι στο νηπιαγωγείο, η Μπεμπούλα μου που και αυτή βέβαια καταλαβαίνει, αλλά είναι πιο πολύ κοντά μας. Να νιώσουν τα παιδιά ότι αυτό που έζησαν το Σάββατο το βράδυ ήταν ένας φιάλτης που πέρασε. Είμαι σίγουρος ότι
όλα θα πάνε κατευχήν, από τη στιγμή που δεν είχαμε μεγαλύτερα και ανεπανόρθωτα προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και ο Θεός να τους δίνει όλους τα διπλά από ό,τι μου προσφέρουν εμένα.